γίνεται τώρα, ήτανε πρόβα τζενεράλε για να έρθουν σε εμάς αυτό που κάνανε εκεί. Έτσι λένε κάποιοι, έτσι λένε κάποιοι. Πρόβα τζενεράλε, καλά το είπες Παναγιώτη. Ακούσαμε και αυτό. Δηλαδή έγινε μια επιχείρηση τώρα στη Συρία, έγινε στο Βόρειο Ιράκ και βγαίνουν κάποιοι αναλυτές σε πρώτη φάση και λένε ότι αυτό που η Ελλάδα, γιατί είναι μήνυμα. Γιατί όπως είπες και εσύ νωρίτερα, αυτό που είπε ότι πήγαμε σε μια περιοχή 123.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων, είπε, και κάπου τόσο είναι και η Ελλάδα. 132 άρα, ουσιαστικά, ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Το κοίταξα και εγώ χθες Wikipedia, γιατί δεν τα θυμόμουν. Ο Κασουράκης διαμαρτύρεται γιατί δεν φοράς κόσμο, λέει, σήμερα. Λοιπόν, πώς το φορά. Όχι, δεν, το... δεν το βλέπω. Φορά, δεν το είδα. Άσε, τυφλώσεις, δεν βλέπεις το κόλμα καταπληκτικό. Δεν το είδα, ρε Μαρία. Συγγνώμη. Α, να το είναι απ' έξω. Ναι, δεν το πρόσεξα. Δεν το πρόσεξα. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Πολύ καλό είναι. Να σου πω κάτι. Σας έχω πει τολμάω να βγω χωρίς τώρα. Όχι, όχι, δεν τολμάει. Λοιπόν, να σου πω. Εκεί που πήγαν, τι στείλανε. Στείλανε μερικά αεροπλάνα και βομβαρδίσαν. Δηλαδή, αυτό κάνανε, έτσι. Ναι, και με μη επανδρομένα. Με μαχητικά, έδωσε άδεια, να πούμε, η Ρωσία. Ναι. Άνοιξε τον εναέριο χώρο γιατί απαγορευόταν. Ναι. Απαγορεύεται στη Βόρεια Συρία και στη Συρία γενικότερα. Α, τον εναέριο χώρο τον ελέγχει η Ρωσία. Ναι. Μισό λεπτό τώρα. Ναι. Τα συριακά αεροπλάνα τι κάνανε. Ποια συριακά αεροπλάνα τώρα, δεν ξέρουμε. Πες του λοιπόν ότι άμα έρθει από την άλλη μεριά, άμα έρθει από την άλλη μεριά θα βρει άλλα, θα βρει αεροπλάνα απέναντι. Οπότε το ό,τι κάναμε εκεί θα κάνουμε και εδώ δεν μετράει. Άμα έρθει από εδώ θα βρει και αεροπλάνα και πυροβολικά και υποβρύχια και βεργάτες και από όλα. Εκεί πάει μοναχός του, δεν τον ενοχλεί κανείς, βομβαρδίζει και φεύγει και κάνει το μάγκα. Από εδώ δεν είναι έτσι. Καλά, αυτό δεν λέω και λένε... τίποτα αυτό. Το ξέρει και ο ίδιος. Φλάκα σου κάνω. Να σου πω. Έδωσαν άδεια και οι Αμερικάνοι όμως, αυτό σημαίνει, Μαρία μου. Σημαίνει ότι και οι Αμερικάνοι έδωσαν άδεια. Ναι, ναι, αυτό που λένε οι διάφοροι, θέλω να πω πρώτα απ' όλα, δεν μπορούμε να τα παίρνουμε και τις μετρητής, εντάξει. Είναι για κάποιους σκοπούς που τα λένε οι αναλυτές και οι δεν ξέρω τι, κάτι, ο Μέρτσελικ και τέτοια, γιατί αφήνουν αιχμές, άφησαν αιχμές. Και οι Αμερικάνοι λοιπόν δεν είπανε κουβέντα, δεν έχουμε δει ακόμη καμία αντίδραση. Λοιπόν, σιωπηρός. Θα σου δείξω τώρα, Μαρία μου, θα σου δείξω τώρα και εδώ στους συναδέλφους, μία επικοινωνία που είχε ο Ερντογάν. Επειδή θα έρθει νύχτα και τα λοιπά, με κάτι δικούς μου κάτι στην Κρήτη. Ναι, το απάντησαν. Λοιπόν, δες το. Για να δούμε. Δες το. Ναι, ποιος είναι. Ülkelerine olacak. Για το Ντίμιο Σταυρό Κάμε. Πού ευρύζει τον καινούργιο μου αριθμό. Düşünebiliyor musunuz, 3 tane ülke. Ναι, και για το με πήρες τηλέφωνο. Ή δεν θες να μου πεις πάλι. Bu 5 ülkenin 2 dudağı arasına mahkum edilmiştir. Bunun bir defa gözden geçirilmesi gerekir. Άκου, Ερντογάν, μια χάρη θέλω μόνο. Αν έρθετε νύχτα, να έρθετε με την όπιστε να μα μπορείτε. Και τα υπόλοιπα, άσε τα πάνω μας. Άιμι ως. Ζιάντα λοιπόν το λες και δεν το κάνεις, έλα. Αγρίμια κι αγρινάκια μου, αγρίμια. Καινούργιο μου κύριε, αχ, λέει, η κόρη σου, η κόρη μου το έγινε. Πήδα και την κόρη. Λοιπόν, συγγνώμη. Είχε γνωρίμια. Μα σε παρακαλώ. Είχε πάει νύχτα στην κόρη. Βρε, τι έχουμε. Κατάλαβες, Μαρία μου. Τι να κάνουμε, θα μας αφορήσουν. Είναι για τα παλικάρια της Κρήτης, ε. Ναι, ρε, είμαστε, ναι, γελάς εσύ. Πάντως το γεγονός ότι... Χλεβάζεις. Σε ρωτάω, σε ρωτάω. Εγώ ξέρω τελειώνω το επίθετο, αλλά δεν είμαι. Ναι, γι' αυτό σου λέω. Το λοιπόν, ζήτημα είναι ο Ευτύχης μου το έστειλε αυτό, να είναι καλά. Γεια σου, Ευτύχη. Γεια σου, Ευτύχη.